Στην σελίδα 12 στα χαρτιά σας υπάρχει μια εξήγηση για το τι μπορούμε να κάνουμε με τα παιδικά χρόνια. Καταρχήν επιλέγουμε ένα γεγονός ή μια κατάσταση. Τώρα θυμηθείτε ότι το γεγονός ή κατάσταση δεν είναι η εμπειρία. Η εμπειρία είναι πώς ερμηνεύω εγώ το. Τα συναισθήματα που ένιωσε τότε, έτσι κάναμε την ανάλυση και έτσι μάλλον δουλέψατε μέχρι τώρα στις ομάδες σας και αν δεν το κάνετε μπορείτε από εδώ και πέρα. Τα συμπεράσματα, οι ερμηνείες, πεπιθήσεις που δημιουργήθηκαν τότε, προσπαθούμε να δούμε την πηγή των αντιληψιών μας, που είναι αυτά τα βιώματα. Γιατί θέλεις να απελευθερωθείς από την επίδραση της εμπειρίας αυτής, σκέψου τις δυσάρεστες συνέπειες, επιδράσεις της εμπειρίας αυτής στην ζωή σου σήμερα. Ότι δίνω πάρα πολύ σημασία στην γνώμη των άλλων, δεν είμαι ελεύθερος να σκέφτομαι ή να λειτουργώ με τον τρόπο που πραγματικά με αντιπροσωπεύει, αμφιβάλλω για την αξία μου, είμαι εξαρτημένος σε άλλους και σε άλλα πράγματα έξω από μένα για να νιώθω αξία, να νιώθω ασφάλεια. Τόσες δυσάρεστες επιδράσεις υπάρχουν επάνω μας. Και θετικά. Τι θετικά περιμένεις από την απελευθέρωση από τις πεπιθήσεις αυτές? Τι περιμένετε από την απελευθέρωση από αυτά τα συμπεράσματα? Ναι. Ειρήνη και πληρότητα. Και ειρήνη και πληρότητα. Τι περιμένετε από την απελευθέρωση αυτή? Ελευθερία. Ηρεμία. Ηρεμία. Εκδήλωση του πραγματικού εαυτού. Ζήσω σύμφωνα με τις πραγματικές μου αντιλήψεις. Να βρω το σκοπό της ζωής μου. Ναι. Εμπιστοσύνη και εμπιστοσύνη του εαυτού. Εμπιστοσύνη και στους άλλους. Και στον εαυτό. Okay. Στους άλλους και στον εαυτό μου. Okay. Αγάπη, συγχώρεση του εαυτού μου και των άλλων. Αγάπη και η συγχώρεση των άλλων και του εαυτού μου. Okay. Ναι. Okay. Αξίζω ανεξάρτητα από τα αποτελέσματά μου, δεν ξέρω αν έχεις αποτύχει. Ξέρω ότι έχεις μια εμπειρία που ερμηνεύει σαν αποτυχία. Προσέξτε, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Εντάξει. Okay. Ναι. Να μην έχω ενοχές. Πόσοι από εσάς έχετε ενοχές? Τι έχετε κάνει για να καταλάβω? Πρέπει να φωνάξω και να... Να φωνάξει την αστυνομία. Όχι, όχι τόσο πολύ. Δεν ξέρω, παιδιά, γιατί τα κρατάτε αυτά. Ποιο μπορεί να είναι το θετικό κέρδος, ή μάλλον κάποιο λάθος, από την εμπειρία αυτή? Τι μπορώ να κερδίσω? Πώς μπορεί αυτή αρχικά δυσάρεστη εμπειρία να με δυναμώσει ή να μάθω κάτι μέσα από αυτό? Είναι κάτι που μπορείτε να σκεφτείτε τώρα, ναι? Δεν έχω? Okay. Να μπορώ να είμαι καλά παρόλο που δεν έχω τον έλεγχο. Προσπαθώ να καταλάβω. Okay. Να είμαι ασφαλής ακόμα όταν δεν έχω το έλεγχο. Είναι καλό αυτό. Άλλο? Ναι? Να επιμένω μέχρι να πετύχω. Καλύτερη επικοινωνία. Καλύτερη επικοινωνία. Να αξίζω ακόμα και αν δεν με υποστηρίζουν. Να νιώθω την αξία μου ακόμα όταν δεν με υποστηρίζουν. Να εμπιστευτώ καλύτερα τον εαυτό μου. Να εμπιστευτώ περισσότερο τον εαυτό μου. Με το που κάνω τις προσπάθειές μου κάθε φορά γίνομαι και ένας καλύτερος δημιουργός. Okay, να γίνομαι καλύτερος δημιουργός. Εντάξει. Μπορούμε, ναι. Να αποδεχθεί, να αποδέχεται.
έξω από μένα. Να αποδέχομαι καταστάσεις και να νιώθω ασφάλεια. Εντάξει, ναι. Να αποδέχομαι τον εαυτό μου ακόμα και αν αισθάνομαι έτσι άσχημα. Okay. Να αποδέχομαι τον εαυτό μου και όταν δεν νιώθω καλά. Εντάξει, ωραία. 7. Θετικές πεπαιθήσεις, αντιλήψεις που θα με βοηθήσουν να απελευθερωθώ από αρνητικές επιδράσεις. Τότε εδώ θέλουμε τις εναλλακτικές αντιλήψεις. Αυτό το κάνετε στις ομάδες. Να βρω την εναλλακτική αντίληψη που θα με απελευθερώσει. Και έχετε γράψει τώρα στο χαρτί την δήλωση δεξιά. Έχετε γράψει διάφορες αντιλήψεις που θα σας απελευθερώσουν. Θετικές φράσεις. Η διαφορά μεταξύ... Η φράση είναι απλώς κάτι σύντομο που μπορώ να φέρω στο νου μου για να απελευθερωθώ από αυτό που νιώθω. Γράψτε γράμματα στους ανθρώπους που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στα δυσάρεστα βιώματα των παιδικών σου χρόνων, γονείς, δάσκαλοι. Πόσο χρειάζεται να γράψεις στο δάσκαλο, σε κάποιο δάσκαλο. Θείοι και θείες, έχουμε κανένα θέμα εδώ. Αδέλφια, παππούδες, γιαγιάδες. Σκεφτείτε σε ποιον χρειάζεται να εκφραστείτε. Επικοινωνήστε τελείως ανοιχτά. Πρόσθεσε καινούριες σκέψεις και συναισθήματα κάθε μέρα. Είναι μια ανοιχτή επιστολή. Θα την ξεκινήσετε τώρα. Αλλά όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου μπορεί να σκεφτείτε άλλα πράγματα και φεύγοντας από εδώ άλλα πράγματα. Σας είπα ότι εγώ ξεκίνησε με αυτό όταν πρώτο ήρθα στην Ελλάδα και τέλειωσε, μου πήρε ένα μήνα και έγραψε 250 σελίδες με γραφομηχανή όλες αυτές οι εμπειρίες για να βγάλω όλο αυτό το πράγμα πάνω στο χαρτί και να το βλέπω μπροστά μου. Ποια σελίδα είναι αυτό? Συγγνώμη. Ποια δεν τα βρήκατε? Το βρήκατε? Εντάξει. 15. 15. Οκ. Δεν χρειάζεται να είναι σε χρονολογική σειρά τα πράγματα που θα γράψω. Τώρα, άλλο η ιστορία των παιδικών χρόνων και άλλο η επιστολή. Εντάξει, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η ιστορία απλώς περιγράφεται πράγματα και εδώ επικοινωνείται με κάποιον. Και μπορεί να έχετε κάποιες σελίδες μόνο για τον πατέρα, άλλες για τη μητέρα, άλλες για τα αδέλφια ή άλλους ανθρώπους, αν θέλετε να κάνετε μια ολοκληρωμένη εργασία. Έκφρασε πώς ένιωσες τότε, σε αυτή την μικρή ηλικία, όχι όπως τα βλέπεις ή τα δικαιολογείς τώρα. Μπείτε μέσα στον αυτό σου τότε. Έκφρασε τις ανάγκες, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες και τις σκέψεις που είχες τότε. Φανταστείτε ότι είστε τότε και γράψτε. Το επόμενο βήμα θα ήταν η εκτόνωση, η έκφραση. Έκφρασε τα αρνητικά και θετικά συναισθήματα. Θα έχουμε μια ευκαιρία αύριο το πρωί να εκφραστούμε χωρίς λέξεις τόσο πολύ, αλλά πιο πολύ με συναίσθημα. Το γράμμα αυτό να το διαβάσετε σε κάποιον που είναι έμπειρος στην ενεργητική ακρόαση και αν είναι δυνατόν, αν είναι έμπειρος στο ψυχόδραμα, ώστε να πάρει το ρόλο του ανθρώπου στον οποίο έχετε γράψει και να σας ρωτήσει ερωτήσεις διευκρινιστικές εκ μέρους του άλλου. Δηλαδή, ξαφνικά, αν μου το διαβάζετε και είμαι ο πατέρας σας ή η μητέρα σας, όποιος είναι, και φαντάζομαι ότι είμαι, και ερώτηση έρχεται από μένα σε εσάς σαν είμαι αυτός ο άνθρωπος. Άρα, διαβάζομαι το γράμμα και μπορεί να εξελιχθεί σε ψυχόδραμα. Okay.
Αν βρίσκεις ότι το διάβασμα προκαλεί διάφορα συναισθήματα ή κλάμα, εκτόνισε τα συναισθήματα αυτά πριν συνεχίσεις να διαβάζεις. Μη κρατάς τα συναισθήματα μέσα σου. Μπορεί να χρειάζεται να διαβάζεις αυτά τα γράμματα και άλλες φορές μέχρι να μειωθεί η συναισθηματική φόρτιση. Δηλαδή το διαβάζω ξανά και ξανά μέχρι να σαν να μιλάω για κάποιον άλλο. Δεν νιώθω κάποιο δυσάρεστο συνέστημα. Και βέβαια μπορούμε και να σταματήσουμε και να κάνουμε EFT, η BSFF, η άλλη τεχνική και μπορεί να συνδυάσουμε το γράμμα και την έκφραση ή την γραπτή ή προφορική μετά με το να εφαρμόσουμε ενεργική ψυχολογία για τα συναισθήματα που βγαίνουν στην επιφάνεια. Αυτός ο τρόπος μαζί με την ενεργική ψυχολογία είναι τεράστιο δώρο. Γιατί πριν από αυτά πήγαινε ο άνθρωπος χρόνια στον ψυχολόγο ή στον ψυχίατρο και απλώς έλεγε το πρόβλημά του ξανά και ξανά. Και δεν υπήρξε αυτό το μεγάλο δώρο του να αλλάξει την ενέργεια γύρω από αυτό το θέμα. Εντάξει. Και αυτό μπορεί να χρειαζόταν χρόνια να γίνει αυτό που γίνεται σε 10 λεπτά με το EFT και το BSFF. Διότι είναι τεράστιο δώρο και είναι κρίμα να μην το αξιοποιήσετε. Και αν θυμάστε, θα με έχετε ακούσει να πω ότι γνώριζε το EFT σε άλλη μορφή, λεγόταν TFT τότε, 18 χρόνια πριν δέχτηκα να το δοκιμάσω. Γιατί το θεωρούσε αδύνατον, μη σοβαρό. Εντάξει, για μένα χρειαζόταν η ανάλυση, χρειαζόταν η κάθεση, χρειαζόταν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ένα συναίσθημα μπορεί να εξαφανιστεί με το να χτυπάμε σε κάποια σημεία του σώματος. Δεν το πίστευα. Και μετά κατάλαβα ότι σαν επιστήμονας δεν ήμουν επιστήμονας. Γιατί ο επιστήμονας δεν αποφασίζει τίποτα μέχρι να κάνει το πείραμα. Και μετά πήρα στην Αμερική, έμαθα το TFT, έμαθα το EFT, πήγα σε διάφορους, έκανα όλα αυτά και κατάλαβα ότι είναι ένα τεράστιο δώρο. Και μόνο ένα μειονέκτημα έχει, δεν έχει καμία επίδεση αν δεν το κάνετε. Ότι είναι ένα δώρο που χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε κάποιο όφελος από το δώρο αυτό. Τώρα, θυμάστε αυτό το διάλογο που κάνουμε χθες, εντάξει, το συναίσθημα με την λογική, εντάξει. Τώρα, τι θα κάνουμε τώρα, θα γράψουμε μία επιστολή, θα επιλέξετε εσείς στη μητέρα ή στον πατέρα. Και αύριο ίσως θα έχουμε χρόνο να γράψουμε στον άλλον. Πόσοι θέλετε να γράψετε τώρα στη μητέρα σας και στον πατέρα, σε κανέναν. Δεν υπάρχει αυτό. Αν δεν θέλετε μην το κάνετε, απλώς θα χάσετε τον χρόνο σας, γιατί ήρθετε εδώ να απελευθερωθείτε. Και θέλει κρίμα να κάθεστε. Βλέπω ότι μερικοί από εσάς ή δεν γράφετε ή γράφετε 2 λεπτά και σταματάτε. Χάνετε πολύτιμο χρόνο. Θα μπορέσετε γράφοντας να συνειδητοποιήσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και να απελευθερωθείτε. Είναι κρίμα να κάθεστε. Δεν υπάρχει κάτι πιο πολύτιμο, πιο χρήσιμο που μπορείτε να κάνετε αυτή την ώρα. Αξιοποιήστε το χρόνο αυτό, με το να σκεφτείτε. Κοιτάξτε σελίδα 30 στα χαρτιά σας.